Φυσικά το ίδιο ισχύει για το πόσο κοντά είμαστε στη Δευτέρα Παρουσία. Προσωπική μου ταπεινή άποψη, πιστεύω ότι είμαστε αρκετά κοντά στη Δευτέρα Παρουσία. Το πόσο ο Θεός το γνωρίζει. Τα σημεία των καιρών, επαναλαμβάνω, φωνούν και βοούν και κραυγάζουν ότι βρισκόμεθα πολύ κοντά στον Αντίχριστο και πολύ κοντά στη Δευτέρα Παρουσία. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι χριστιανοί σε αυτά τα χρόνια? Πολλά πρέπει να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα να φτιάξουμε τους εαυτούς μας, ο καθένας τον δικό του εαυτόν, και όταν ο καθένας φτιάξει το δικό του εαυτό, θα μπορέσει να φτιαχτεί και κοινωνία και να υπάρχει πραγματικά ελευθέρα και ζώσα και ελεύθερη εκκλησία και με γενναίο φρόνημα και πολύ πίστη, και θα είμαστε ο σπύρι, θα είμαστε λέοντες ο σπύρι πνέοντες. Εάν φτιάξουμε τους εαυτούς μας και αποκτήσουμε τις χάρες και τις αρετές και τα χαρίσματα του Αγίου και Ζωοποιού Πνεύματος, τότε πολλά πράγματα θα αλλάξουν και ό,τι και να συμβεί, εμείς δεν πρόκειται να αφήσουμε να αρνηθούμε και να αφήσουμε την Εκκλησία μας και τον Κύριό μας. Και αν έχουμε μια ιδιαίτερη και φυσικά πάνω απ' όλα, όπως λέγει, αν έχουμε μια ιδιαίτερη αποστολή, φυσικά όλοι οι Ορθόδοξοι Έλληνες έχουν κάποια ιδιαίτερη αποστολή, όπως είπαμε και στη δεύτερη ομιλία μας για την Ιεραποστολή. Έχουμε καθήκον ιερών όλοι μας να ενημερώνουμε και να διαφωτίζουμε. Πρώτα εμείς να ενημερωθούμε και να διαφωτιστούμε και να καταρτιστούμε, όπως λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος. Πρώτο λέει φωτιστήνε και ήτα φωτίσε. Πρώτο να αγιαστήνε και έπειτα αγιάσε. Πρώτα εμείς θα φωτιστούμε και θα αγιαστούμε και θα ενημερωθούμε και μετά θα ενημερώσουμε και τους άλλους. Αλλά εν πάση περιπτώσει, με όποιο τάλαντο έχει ο καθένας μας, με αυτό το τάλαντο, για να μην έχουμε το αποτέλεσμα του κακού δούλου που έκρυψε το ένα τάλαντο που είχε δώσει ο Κύριος, αυτό το τάλαντο θα το καλλιεργήσουμε και ας το πολλαπλασιάσουμε. Αυτές θα έχουν έρθει τελευταία, θα μου επιτρέψετε να πάνε κάτω από τις άλλες. Είναι πάρα πολλές οι ερωτήσεις, όσους προλάβουμε, όσο αντέξουμε. Βέβαια πολλοί από εσάς μου κάνουν παράπονα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, γιατί η εκπομπή είναι αργά. Αυτό δεν εξαρτάται από μένα. Μακάρι να μπορούσαμε να γινόταν πιο νωρίς λιγάκι. Θα προσπαθήσω να συνεδριάσω με την διεύθυνση και με τον Γενικό Διευθυντή του καναλιού, τον κύριο Κουτουλάκη, αν θα μπορέσει να γίνει η εκπομπή λίγο πιο νωρίς. Να αρχίζει, παραδείγματος χάρη, γύρω στις 9 η ώρα και να τελειώνει γύρω στις 12. Γιατί πολλοί από εσάς, το καταλαβαίνω και ζητάω συγγνώμη, ίσως έχουν εργασίες το πρωί και πρέπει να ξυπνήσουν πολύ πρωί και δεν κουράζονται για να παρακολουθούν μέχρι τέλος την εκπομπή. Αλλά όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ας κουραστούμε και λίγο. Εξάλλου μία φορά τη εβδομάδα, είναι κάθε Κυριακή, δεν γίνεται καθημερινά και είναι τόσο ενδιαφέροντα τα πράγματα τα οποία συζητάμε, όπως βλέπετε, που νομίζω το αξίζει τον κόπο και να κοιμηθούμε λίγο αργότερα. Εδώ κουραζόμαστε και ξενυχτάμε για άλλα πράγματα που είναι ανούσια, που είναι δευτερεύοντα και δεν έχουμε κανένα ψυχικό όφελος. Και πολλοί από τους νέους ιδιαίτερα σε διασκεδάσεις, σε κέντρα, σε δισκοτέκ και σπαταλούν τους ώρες ψάδικα. Ας κουραστούμε λοιπόν λίγο και ο μισθός σας οπωσδήποτε θα είναι πολύ μεγαλύτερος και πολύ περισσότερος από κάθε άλλη φορά. Η κυρία Μαρία από το Χαλάνδρι ρωτάει τη γνώμη έχω για την εκπομπή της κυρίας Δουράκη για την Ορθοδοξία στο τηλετόρα. Καλή γνώμη έχω, αγαπητή κυρία Μαρία, για την κυρία Δουράκη. Είναι μια αγωνίστρια, προσπαθεί με το δικό της τρόπο να ενημερώσει και να αγωνιστεί. Αλλά όπως είναι γνωστό, η κυρία Δουράκη έχει σταματήσει πλέον να κάνει εκπομπές στο τηλετόρα για λόγους που δεν γνωρίζω ακριβώς. Η κυρία Αλίκη από τα Πατήσια. Να επαναληφθούν, ρωτάει, ξανά οι ύμνοι, τίτλοι των χριστιανικών ύμνων. Οι τίτλοι, αγαπητή κυρία Λίκη, των κασετών μας είναι, όπως σας είχα πει, μία κασέτα, διπλή κασέτα, έχει δύο κασέτες δηλαδή μέσα, και η μία κασέτα έχει τίτλο «Άκου Χριστέ μου» και η δεύτερη κασέτα έχει τίτλο «Κάποια μέρα». Η κάθε κασέτα έχει περίπου από 6 μέχρι 10 τραγούδια στην κάθε κασέτα από χριστιανικούς ύμνους και που έχουν αναφορά στον Κύριο, στην Παναγία, στην Πατρίδα και διάφορα άλλα χριστιανικά πράγματα. Λοιπόν, μπορείτε να τη βρείτε αν ενδιαφέρεστε στο βιβλιοπωλείο μας, στον Πατροκοσμά, που είναι στα γραφεία του Συλλόγου μας. Το ΣΥΤΣΑ 1Β στον 4ο όροφο, πίσω από το Πολυτεχνείο. Από το Περιστέρι, ο κύριος Παπαδόπουλος
Λέγει ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά ισχυρίζονται ότι οι Ορθόδοξοι λένε ότι η Αγία Τριάδα είναι ένα πρόσωπο. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά ισχυρίζονται ότι οι Ορθόδοξοι λένε ότι η Αγία Τριάδα είναι ένα πρόσωπο. Δεν ισχυριζόμαστε κάτι τέτοιο, αγαπητέ μου φίλε, κύριε Παπαδόπουλε. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι πιστεύουν ότι η Αγία Τριάδα είναι τρία πρόσωπα, αλλά μία φύση. Τρία πρόσωπα, τρεις υποστάσεις, μία φύση, μία ουσία. Λοιπόν, βέβαια αυτό είναι ένα μυστήριο. Όπως έχουμε πει, είναι ορισμένα πράγματα τα οποία είναι μυστήρια και δεν μπορεί να κατανοήσει το μυαλουδάκι το δικό μας το ανθρώπινο, το πεπερασμένο μυαλό του ανθρώπου. Όπως δεν μπορεί να κατανοήσει άλλα πιο απλά πράγματα. Πολύ πιο απλούστατα πράγματα, τα οποία τα βλέπουμε καθημερινά μπροστά μας. Λοιπόν, και ένα παράδειγμα απλό, για να γίνει έτσι λίγο κατανοητό, είναι όπως έχω πει και άλλη φορά, το παράδειγμα εκείνο του Αγίου Σπυρίδωνα που έκανε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 με το κεραμίδι. Που πολεμώντας τον Άρη και προσπαθώντας να αποδείξει τον Άρη ότι είναι η Αγία Τριάδα τρία πρόσωπα ενώ και μία φύση, μία ουσία. Λοιπόν, πήρε ένα κεραμίδι στα χέρια του και λέει στο όνομα του Πατρός ανεβαίνει η φωτιά και του Υιού κατεβαίνει το νερό και του Άγιου Πνεύματος και έμεινε στο χέρι του το χώμα. Τρία πράγματα λοιπόν, φωτιά, νερό και χώμα. Αποτελούσαν το κεραμίδι. Ένα κεραμίδι, βλέπουμε, ενώ έχει τρία συστατικά. Τρία πράγματα. Τρία πρόσωπα λοιπόν, τρία ξεχωριστά πρόσωπα, ένας Θεός όμως. Μία ουσία, μία δύναμη, ένα θέλημα, μία εξουσία και τα πάντα ένα, εκτός από τα πρόσωπα. Λάθος λοιπόν, ότι λένε οι κακώς ισχυρίζονται οι μάρτυρες του Ιεχωβά, ότι εμείς υποστηρίζουμε ορθόδοξοι ότι η Αγία Τριάδα είναι ένα πρόσωπο. Ο κύριος Θεόδωρος απαντήσει για τι σχέση έχουν οι αποκρατικοποιήσεις με το 666. Τι σχέση έχουν οι αποκρατικοποιήσεις με το 666. Δεν γνωρίζω αγαπητέ φίλε και φίλε, αγαπητή φίλε Θεόδωρε, τι σχέση μπορεί να έχουν με το 666, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Θα το μελετήσω το ερώτημά σας και ίσως σε κάποια άλλη εκπομπή θα σας απαντήσω. Λυπάμαι που δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε την κυρία Γιαννάκου Μαρία από το Γαλάτσι για τα συγχαρητήριά της και εμείς την ευχαριστούμε που μας παρακολουθεί. Η κυρία Αγγελική από το Μοσχάτο και αυτή πολλά συγχαρητήρια, ευχαριστούμε. Ρωτά, είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι. Όταν δεν πάρουμε την ταυτότητα θα μπορέσουμε να πάρουμε τη σύνταξή μας. Όπως νομίζω ότι ήδη σχεδόν έχει απαντηθεί το ερώτημά σας, κυρία Αγγελική, ότι αυτή τη στιγμή δεν θα έχουμε κάποιο ιδιαίτερο και σημαντικό πρόβλημα, πιστεύω, από ό,τι φαίνεται, διότι δεν έχει βγει καν η νέα ταυτότητα, η κάρτα κοινωνικών ασφαλίσεων τώρα βγαίνει και αν εμείς αντιδράσουμε άμεσα και δυναμικά στη συγκέντρωση που θα γίνει στις 26 Μαρτίου, την ερχόμενη Κυριακή, δηλαδή Κυριακή Σταυροπροσκυνή στο πεδίο του Άρους στις 3 η ώρα, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, ακόμα και θαύματα, εάν τρέξουμε και αν αγωνιστούμε με δύναμη και σθένος. Αλλά οπωσδήποτε θα έρθει κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, και μάλλον πολύ γρήγορα, που θα κληθούμε να διαλέξουμε τον Χριστό ή τον Αντίχριστο. Τον αγώνα και την κακοπάθεια και την κακοπέραση με την άνεση και τις απολαύσεις και τις δωρεές, όλες αυτές που θα χαρίσει και τις ανέσεις ο Αντίχριστος και τα όργανα του στους πολίτες του κράτους του, του Αντιχρίστου αυτού κράτους που θα δημιουργήσει, του παγκοσμίου κράτους. Δεύτερη ερώτηση, ρωτάει πάλι η ίδια κυρία από το Μοσχάτο, όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος, ποια διαδικασία ακολουθεί η ψυχή. Βέβαια, δεν είναι το θέματός μας, πλην όμως μια που κάνατε αυτή την ερώτηση, μου απευθύνει αυτή την ερώτηση, με ρωτάτε μετά για να κοιτάξουμε μήπως είναι καμιά άλλη παρόμοια. Ποια σημασία έχει το τριήμερο, τα 9 μέρα και τα 40 μέρα. Τέσσερις μετά τις 40 μέρες, ποια είναι η τύχη της ψυχής. Μετά τις 40 μέρες, ποια είναι η τύχη της ψυχής. Μάλιστα, είναι παρεμφερείς αυτές οι τρεις ερωτήσεις. Υπάρχει φυσικά μία ακολουθία, μία διαδικασία η οποία ακολουθάει η ψυχή. Ως γνωστόν, η ψυχή είναι η δεύτερη φύση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος αποτελείται από δύο φύσεις. Από το σώμα, το οποίο σώμα είναι φθαρτό και θνητό, και από την ψυχή, η οποία ψυχή είναι αθάνατη και αιώνια. Η ψυχή, ως γνωστό, δεν πεθαίνει, ούτε προϋπάρχει, όπως υποστηρίζουν πολλοί αιρετικοί και
ο Κύριος του Λάτος. Δεν προϋπάρχει ψυχή. Η ψυχή είναι μία και μοναδική για τον κάθε ένα άνθρωπο που γεννιέται. Γεννιέται, πεθαίνει ο άνθρωπος, η ψυχή παραμένει η ίδια για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν πηγαίνει ούτε μεταβαίνει σε άλλο σώμα ή σε άλλο άνθρωπο. Λοιπόν, μόλις πεθαίνει λοιπόν ο άνθρωπος, το σώμα στα εξονσυντέθη, η ψυχή παραμένει αιώνια και ακολουθεί βέβαια κάποια διαδικασία. Υπάρχουν κάποιες γνώμες αναφορές των Αγίων Πατέρων που λένε ότι περνάνε από κάποια τελώνια, τα οποία τελώνια είναι κάποια πάθη, όπως είναι το πάθος, το τελώνιο της πορνείας, της γαστριμαργίας, της ομοφιλοφιλίας, του ψεύδους και πολλών άλλων πραγμάτων και πολλά άλλα τελώνια. Και μετά πηγαίνει σε μία κατάσταση, θα λέγαμε έτσι, προσωρινή, μέχρι ότου γίνει η δεύτερη παρουσία, να αναστηθούν όλοι νεκροί και να γίνει η τελική κρίση. Λοιπόν, περισσότερο όμως θα μου επιτρέψετε, αγαπητή κυρία Αγγελική, να σας πω σε κάποια άλλη εκπομπή που θα είναι πιο σχετικό το θέμα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα, δεκάδες ερωτημάτων χωρίς υπερβολή, που έχουν σχέση με το θέμα και περιμένουν κάποια απάντηση. Ο κύριος Σωτήρης από τον Πειραιά λέει να ξεσηκωθούν όλοι οι χριστιανοί. Επίσης η ταγή, οι παπάδες, επίσκοποι και να ενημερώσουν τον κόσμο και να παρακάψουν τις έρηδες, γιατί είναι μεγάλο το πρόβλημα. Αφού δεν έχουμε πολιτικούς και παρασιωπούν αυτή την κατάσταση, να πάρουν θέση κληρικοί. Είπαμε κάποια πράγματα προηγουμένως σχετικά με αυτό το θέμα για την ενημέρωση ότι πρέπει να, ότι φυσικά και συμφωνώ μαζί σας, αγαπητέ φίλε τηλεθεατή Σωτήρη, ότι πρέπει να ξεσηκωθούν και άμεσα μάλιστα και πολύ δυναμικά, αν θέλουμε να γλιτώσουμε όλοι οι χριστιανοί και να αρχίσουμε τις αντιδράσεις όχι μόνο για τα θέματα αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα, αλλά και για πολλά άλλα θέματα. Και φυσικά είπαμε την νόμιση για τους πολιτικούς και για τους κληρικούς τι πρέπει να κάνουν. Σε λίγο ελπίζω να τελειώσουμε, να μην σας κουράσουμε πάρα πολύ. Δεν βγάζω μερικά γράμματα. Όσοι αποστρατεύονται, η ταυτότητα θα είναι ηλεκτρονική. Όσοι αποστρατεύονται, αποστρατεύονται, η ταυτότητα θα είναι ηλεκτρονική. Ναι, μάλιστα, η κυρία, μάλλον, με συγχωρείτε, είναι κάποιος ταγματάρχης, Εμμανουήλ, αγαπητέ και αξιότιμη κύριε Εμμανουήλ, κατάλαβα τώρα τι εννοείτε. Φυσικά και η ταυτότητα θα είναι ηλεκτρονική, διότι αν και είχαν βγάλει κάποιο ειδικό άρθρο, αν θυμούμε καλώς, στον πρώτο νόμο το 1599 του 86, το οποίο άρθρο αυτό είχε μια ειδική μεταχείριση για όλους τους στρατιωτικούς και τα όργανα τάξεως, αστυνομία κλπ. Και έλεγαν ότι αυτοί δεν θα παραλάβουν την ηλεκτρονική ταυτότητα, ακριβώς για το λόγο το ότι υπήρχε το πρόβλημα, ήδη πιάνονται από αυτά, από το θέμα του ηλεκτρονικού φακελώματος και της παρακολουθήσεως μέσω του μικροτσίπ. Το μικροτσίπ, όπως είπαμε, ένας πομπός και δέκτης, ο οποίος στέλνει και παίρνει μηνύματα. Οπότε θα μπορούσαν ανά πάσα στιγμή, και γίνεται αυτό, το έχουν κάνει πειράματα και σε ψάρια και σε ζώα, έχουν σφραγίσει, υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις σχετικά με κάποια ζώα της Κρήτης που τα έχουν σφραγίσει, ήδη τα έχουν σφραγίσει τώρα για να τα παρακολουθούν. Υπάρχει και το μικροτσίπ, μπορείτε να το δείτε